Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε πρόβλεψη για το δίδυμο για τον Αύγουστο του 2022. Πάμε να ξεκινήσουμε. Άρα, δίδυμο, για να δούμε τι θα δούμε για τον Αύγουστο του 2022. Λοιπόν, δίδυμε, βλέπω ότι πιθανώς να είσαι ή θα είσαι σύντομα σε μια κατάσταση στην οποία μπορεί να νιώθεις ότι κάποιος δεν σου αρέσει, κάποιος κάτι δεν σου αρέσει με αυτόν, κάτι δεν πάει καλά, μπορεί να νιώθεις ότι υπάρχει ένα εχθρικό κλίμα, κάποιες φορές ίσως και ύπουλο κλίμα. Γενικά, πιθανώς να είσαι σε μια κατάσταση που κάτι... να βλέπεις, να νιώθεις ότι δεν πάει καλά. Και δεν εννοώ για τις σχέσεις σου ότι η σχέση σου δεν πάει καλά. Πιθανώς ή εδώ έχουμε κάποιον στη δουλειά ο οποίος δεν παίζει πολύ δίκαια και ξεκάθαρα, είτε κάποιο πρόσωπο στην οικογένεια μπορεί εδώ πέρα να σου κάνει πρόβλημα ή να έχει οικογενειακά προβλήματα, είτε κάποια πρόσωπα έξω από τη σχέση σου, αλλά κάτι εδώ πέρα εγώ βλέπω ότι κάποιος, κάποιοι σε κάποιο τομέα της ζωής σου ξέρεις ότι ή θα μάθεις σύντομα ότι θέλεις, πρέπει να προσέχεις, κάτι θέλεις να ξεκαθαρίσεις, θέλεις μια νίκη, θες να καταφέρεις αυτή η κατάσταση, αυτή οι άνθρωποι, αυτός, αυτή να φύγουν μακριά σου, γιατί δεν είναι κάτι ευχάριστο και μπορεί να σε κάνουν εδώ πέρα να είσαι πολύ σκεπτικός και προβληματισμένος, αλλά εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι θα το ξεκαθαρίσεις αυτό, θα έχεις μια νίκη και μπορεί και να το ξεκαθαρίζεις ήδη αυτή την κατάσταση, να έχεις πάρει την κατάσταση στα χέρια σου. Εδώ μπορεί να έχει να κάνει με κάποια απόφαση, με κάποιον ο οποίος ή κάποια έχει το πάνω χέρι να αποφασίζει σε μια κατάσταση, δηλαδή να λαμβάνει αποφάσεις. Εδώ ίσως μήπως σε αδικήσανε σε κάποια κατάσταση ή κάποια απόφαση δεν πάρθηκε με την αλήθεια, με το δίκαιο. Κάτι εδώ πέρα δεν ήταν καλά και σε είχε προβληματίσει αρκετά, αλλά βλέπω ότι σου έρχεται ξεκαθάρισμα, σου έρχεται δικαιοσύνη, σου έρχεται... φεύγεις από αυτό το κομμάτι. Φεύγεις. Κάτι που είχε συμβεί στο παρελθόν και σε επηρεάζει, ίσως για κάποια επιλογή εδώ πέρα. Έχει να κάνει με κάποια επιλογή, κάποια διαπραγμάτευση, μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής σου αυτό. Και στην αρχή δεν είχε πάει, μπορεί και ακόμα να το βλέπεις ότι θα έπρεπε να πάει αλλιώς, αλλά δεν πήγαινε και αυτό εσένα σε ενοχλούσε. Αλλά θα έρθεις και θα το ξεκαθαρίσεις αυτό. Υπήρχε μια ανισορροπία σε κάποια κατάσταση, σε κάποιο τομέα της ζωής σου, σε κάποια κατάσταση γενικά. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι θα έχεις μια ευκαιρία μέσα στο μήνα Αύγουστο να πας μπροστά, να κάνεις σχεδιασμό, θα τον χρειαστείς. Το σχεδιασμό σου δίνεται μια ευκαιρία να βάζεις μπροστά και γενικά θα έχεις επιτυχία, θα έχεις μια νίκη μέσα στον Αύγουστο. Αλλά εδώ πέρα η ευκαιρία που σου δίνεται είναι να κάνεις καλό σχεδιασμό. Ό,τι θέλεις να πετύχεις μπορείς να το πετύχεις και θα έχεις επιτυχία και δικαιοσύνη σε μια κατάσταση που αδικήθηκες. Θα πάρεις μια σωστή απόφαση για να σε πάει μπροστά. Καλό θα είναι να περάσεις από σχεδιασμό, να δεις πού θες να φτάσεις σε οποιαδήποτε κατάσταση στη ζωή σου και να είναι αυτό που λέμε τώρα. Πού θες να φτάσεις, δες πώς θα φτάσεις εκεί πέρα και κάνε σχεδιασμό βήμα-βήμα και θα φτάσεις. Αν πας άμεσα, μπαμ, πιθανώς να μην καταλήξει τόσο καλά. Αν σχεδιάσεις όμως και πάρεις το χρόνο σου, θέλει αργά βήματα αυτό το πράγμα που θες να πας να πετύχεις, θα έχεις επιτυχία. Τώρα, στο άμεσο μέλλον σου λέω, θα έχεις, θα πάρεις
αυτό που σου αξίζει. Αν είχες αδικηθεί, θα έρθει, θα λάμψει η αλήθεια ή θα πάρεις μία απόφαση για κάποιο ζήτημα που σε απασχολούσε ή θα λύσεις ένα ζήτημα που σε απασχολούσε. Τώρα, βλέπω ότι ναι, είναι μια κατάσταση η οποία σε έχει στρεσάρει πάρα πολύ. Πολύ στρες, πολύ... Έτσι, θέλεις... βλέπω μια μεγάλη ανάγκη. Μεγάλη ανάγκη να ξεκαθαρίσεις κάτι. Πιθανώς κάποια αδικία, δεν ξέρω εδώ πέρα τι γίνεται. Αλλά θέλεις να κάνεις ξεκαθάρισμα, θέλεις να δικαιωθείς. Κάτι σου έχουν παίξει εδώ παιχνίδι, κάποιο παιχνίδι όχι και τόσο καλό. Για να το πω ευγενικά. Και θέλεις να το ξεκαθαρίσεις αυτό. Νιώθεις ότι η κατάσταση, δηλαδή την παίρνει και φυσάει ο άνεμος, μία πάει έτσι, μία πάει έτσι, είσαι πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω συνέχεια. Αυτή η κατάσταση δεν έχει καθόλου σταθερότητα. Παρ' όλα αυτά θα σου έρθει αυτή η ευκαιρία για να σταθεροποιήσεις την κατάσταση και να πας μπροστά και από εκεί που ήσουν ατρελαμένος θα έχεις άλλη ενέργεια. Πιο αργή ενέργεια, σταθερή ενέργεια. Θα έχεις ευκαιρία να σταθεροποιήσεις την κατάστασή σου στον Αύγουστο. Τώρα, εξωτερικοί παράγοντες που σε επηρεάζουν. Εγώ εδώ πέρα βλέπω πιθανώς κάποια απερισκεψία κάποιου. Κάποιος έκανε μια απερισκεψία, κάποιος έκανε κάτι χωρίς να το σκεφτεί. Μπορεί να είναι στη δουλειά σου, μπορεί να είναι στην οικογένειά σου, μπορεί να είναι το τέλη σου. Κάποιος έκανε κάτι χωρίς να το σκεφτεί. Και πιθανώς εδώ να μην οδηγήθηκε σε πολύ καλό αυτό το πράγμα που έγινε από εξωτερικούς παράγοντες, από εσένα, αυτή η περιπέτεια που κάποιος έτσι έδρασε απερίσκεπτα, να το πω. Μπορεί να μην υπήρχε και πολλή σκέψη πίσω από αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση εσύ, εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι είσαι πάρα πολύ τσιταρισμένος, στρεσαρισμένος σε μια δύσκολη κατάσταση η οποία απαιτεί πάρα πολύ σκέψη και γενικά έχει κάνει engage το μυαλό σου πάρα πολύ. Εσύ θέλεις, βλέπω ότι και εσύ αισθάνεσαι, ελπίζεις μια κατάσταση να σταθεροποιηθεί, να σταματήσει όλη αυτή η μεγάλη μεταβλητότητα και βλέπω ότι θέλεις να κρατήσεις κάτι, να καταφέρεις να κρατήσεις κάτι για τον εαυτό σου, κάποιο κεκτημένο. Τώρα μιλάμε για αισθηματικά, μιλάμε για επαγγελματικά, μιλάμε για κάποιο περιουσιακό στοιχείο που πέρα μπορεί να μαλώνεις με κάποιους συγγενείς. Δεν ξέρω, ελπίζεις να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να πάει προς το μέρος σου, δηλαδή να μην σου πάρουν κάτι, θέλεις αυτά που έχεις να τα κρατήσεις για σένα, πιθανώς όταν να νιώθεις ότι απειλείσαι από κάποιους, γιατί αυτό μου το έβγαλε και αρχικά. Εγώ λοιπόν θα έχεις την ευκαιρία, στο είπα πριν το πώς νιώθεις τώρα και τις ελπίδες σου, αυτό που ελπίζεις για τη σταθερότητα θα σου δοθεί ευκαιρία. Θα αλλάξει δηλαδή. Αυτό που νιώθω τώρα είναι περαστικό. Θα πάει προς καλύτερα αυτή η κατάσταση. Θα φύγει όλο αυτό το χάος που επικρατεί και σε ταλαιπωρεί. Τώρα, σαν αποτέλεσμα για τον Αύγουστο, εγώ σε βλέπω ότι θα είσαι σε ένα δίλημα. Θα είσαι σε ένα δίλημα. Γενικά σε βλέπω πάρα πολύ σκεπτικό. Κάποια απόφαση θα πρέπει να πάρεις για κάποιο ζήτημα το οποίο πιθανώς να είναι από τώρα να επικρατεί. Να υπάρχει ήδη. Θα πρέπει να πάρεις μία απόφαση. Για να πάρεις αυτή την απόφαση, να κάνεις καλό σχεδιασμό, να κοιτάξεις πολύ μπροστά, να κοιτάξεις πολύ μακροπρόθεσμα. Μην κοιτάξεις μέχρι το αύριο ή την επόμενη εβδομάδα. Κοίτα λίγο μακροπρόθεσμα πριν αποφασίσεις. Θα αποφασίσεις για κάτι, θα πάρεις μία απόφαση. Αλλά κάνε αργά βήματα, θα σου δοθεί ευκαιρία, όπως είπα, για να σιγανοποιηθεί, αν μπορώ να φτιάξω αυτή τη λέξη, η κατάσταση. Να πάει αργά και σταθερά. Μπορεί να μην σου αρέσει, αλλά και πάλι δεν νομίζω να σου αρέσει και αυτό το χαμός που γίνεται εδώ πέρα. Άρα, πριν δράσεις, γιατί θα είσαι ένα δίλημα να πάρεις μια απόφαση, θα την πάρεις, κοίτα λίγο μπροστά που θες να πετύχεις στο μακρύ ορίζοντα, τι θες να πετύχεις. Τώρα, εγώ βλέπω αισθηματικά ότι
ακμάζουν οι καταστάσεις, το πέρα θα σου πάνε καλά. Δεν βλέπω προβλήματα σε σχέσεις. Βλέπω ότι οι σχέσεις οριμάζουν και δοκιμάζουν κιόλας. Και μάλιστα, εγώ βλέπω εδώ πέρα και κάποιο και ζευγάρι, δηλαδή πιθανώς αν είχατε σπάσει κάποιοι και το θέλετε, πιθανώς να υπάρξει εδώ πέρα η επανασύνδεση. Το γενικό όμως για τα αισθηματικά είναι ότι οι καταστάσεις αισθηματικές οριμάζουν και πάνε μπροστά καλά και έτσι πολύ πάθος πιθανώς να επικρατεί. Μπορεί να θέλετε κάποιον πάρα πολύ, να γνωρίσετε κάποιον που να υπάρχει έντονο πάθος, θα επικρατήσει έντονο πάθος αισθηματικά τον μήνα Αύγουστο. Τώρα, οικονομικά και στα οικονομικά σε βλέπω καλά. Θα έχεις το πάνω χέρι και θα μπορείς να πετύχεις και να κάνεις και πράγματα τα οποία θα θελήσεις μέσα στον Αύγουστο, αν πρέπει θες να πας σε ένα ταξίδι ή να κάνεις κάποια αγορά. Εγώ βλέπω ότι θα είσαι σε θέση, θα είσαι μια χαρά, πολύ καλά τα οικονομικά τα βλέπω. Και επαγγελματικά, στα επαγγελματικά βλέπω ότι είναι μια κατάσταση τώρα ντεμή, η οποία όμως θα αρχίσει και θα έρχεται σε μια ισορροπία. Πιθανώς να περιμένεις να λάβεις κάποια χρήματα, ίσως μέσα στον Αύγουστο, στα επαγγελματικά, πιθανώς να σου δοθεί κάτι τέτοιο, κάτι να λάβεις στα επαγγελματικά σου. Και γενικά, αν ήταν λίγο στάσιμη η κατάσταση σου, είχε αλλάξει τα επαγγελματικά, ήταν λίγο περίεργη, να ξέρεις ότι έρχεται σιγά σιγά. Δεν σου λέω ότι είσαι αμέσως επαγγελματικά για τον Αύγουστο στο απόλυτο, αλλά θα πάρεις κάτι παραπάνω από αυτό που είχες ως τώρα. Εύχομαι τον καλύτερότερο Αύγουστο, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου και μέχρι το επόμενο σας χαιρετώ. Γεια σας!